Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα πλέον την κυρία Νάντια Σαλτερή, η οποία είναι νομικός, είναι δικηγόρος. Είναι αναπληρώτρια γραμματέας τομέα επιστημόνων του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Και πριν από μερικές εβδομάδες ή και μήνες τόσο είναι, την είδαμε και στο πολιτικό στίβο με την έννοια ήταν υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές. Με τον, την παράδοξη του κ. Παπανικόλα. Μπράβο, ναι, οπότε έχει, ξέρεις, και στον δρόμο το παιδί μου. Κοίτα, είναι ο άνθρωπος, πήρε μια εμπειρία, πώς είναι τα πολιτικά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει άποψη και για το τι γίνεται γενικότερα στα νησιά μας, στις Κυκλάδες και στον Νότιο Αιγαίο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει άποψη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι περνάμε δύσκολα, κυρία Σαλτερή, και το ξέρουμε όλοι μας, όσοι τουλάχιστον μένουμε στα νησιά, λόγω της νησιωτικότητας, αυτή η έννοια η οποία έχει πάει στις καλένδες, όλοι το ξέρουμε αυτό, όλοι το βιώνουμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μας διαφωτίσει κιόλας σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις. Στα φορολογικά, στα νομοσχέδια, σε όλα αυτά. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να το ξεκινήσουμε, έτσι. Ναι, βεβαίως, γιατί μα είπαν να την αγχώσουμε, αλλά έχουμε στείλει να την αγχώσουμε. Εντάξει, δεν είναι κανένα άγχος, γιατί ούτως ή άλλως συζήτηση κάνουμε πάντα εδώ. Μας αρέσει να συζητάμε. Εμείς νιώθουμε ότι πίνουμε καφέ γενικά και τα λέμε όμορφα και ωραία. Πώς ήταν η εμπειρία της πολιτικής σε όλο αυτό το. Που πήγε στο ταξίδεψε, αυτό το ταξιδάκι πώς ήταν. Η αλήθεια είναι ότι έχω ξαναζήσει παρόμοια εμπειρία στο παρελθόν και είναι κάτι που με γεμίζει πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι η επαφή με τον κόσμο είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας. Η χαρά που νιώθεις, το να μαθαίνεις τα προβλήματά του, το τι τον απασχολεί, πώς μπορείς εσύ να βοηθήσεις, πώς μπορείς να δώσεις λύσεις σε αυτά, είναι κάτι πολύ σημαντικό και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Πήρατε πράγματα, κυρία Σαλτερή, δηλαδή έχουμε την εικόνα. Και στην γιατί... Άξο και στην Αμοργό ήρθα σε επαφή με τους πολίτες και γενικότερα έτσι όλοι οι υποψήφοι της παράταξή μας. Είχαμε μια έτσι πολύ δυνατή παρουσία εδώ στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα στην Άξο. Είχατε πράγματα, εισπράξατε πράγματα δηλαδή, όλοι βιώνουμε τις δυσκολίες. Χαιρόταν ο κόσμος πραγματικά που τον προσεγγίζαμε. Και αυτό που μας έλεγαν συνέχεια είναι ότι θέλουμε να έρχεστε και μετά τις εκλογές, να είστε κοντά μας και θεωρώ ότι και εμείς απαράταξη αλλά και εγώ προσωπικά θα είναι κάτι που το έχω ήδη επιδιώξει και θα συνεχίσω να το κάνω και το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Να είμαι δηλαδή σε αυτή, θέλω να συνεχίσω να έχω αυτή τη σχέση την με επαφή. Τον κόσμο, ναι, αυτή την επαφή, γιατί νομίζω ότι έτσι δημιουργείς επί το τέλει και μια σχέση εμπιστοσύνης. Είναι όλες και το παράπονο που έχουν σχεδόν όλοι οι πολίτες, ότι έρχονται όλοι προεκλογικά, αλλά μετά μόλις φύγουμε από την κάρτα, γεια σας, ξανά. Μου το είπαν, η αλήθεια είναι σε κάποια χωριά της ορεινής Νάξου που πήγα μετά τις εκλογές, μου το επισήμανα, ότι χαίρομαστε πολύ που σας βλέπουμε και μετά τις εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχουμε πολύ συνηθίσει από τα πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή, στο παρελθόν βλέπαμε ανθρώπους οι οποίοι προσέγγιζαν τον κόσμο πριν από τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Γεια σας. Βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα έτσι, και οι απαιτήσεις του κόσμου είναι πλέον διαφορετικές. Υπάρχει το διαδίκτυο, ο κόσμος ενημερώνεται. Τα στάνταρ έχουν ανέβει. Έτσι. Δηλαδή πλέον θεωρώ ότι η πολιτική και σε επίπεδο κεντρικού και σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής αλλά και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν κάποια έτσι τυπικά προσόντα που αν θέλετε δεν υπήρχαν στο παρελθόν για να μπορέσουν να κατέλθουν στο πολιτικό στίβο και να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους αν εκλεγούν. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Να ξεκινήσω λίγο... Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Ωραία. Να ξεκινήσω εγώ λίγο ανάποδα. Τι σημαίνει τομέας επιστημόνων? Δηλαδή, ποιο είναι το αντικείμενο, αν θέλετε να μας πείτε. Ναι, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε διάφορους τομείς πολιτικής που ουσιαστικά είναι υπεύθυνοι για να παράγουν πολιτική και να σε συνεργασία με την κοινοβουλευτική ομάδα, να, αν θέλετε, να καταλήγουν στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ανά επιμέρους τομέα. Εν προκειμένου, ο τομέας επιστημόνων αφορά τους επιστημονικούς φορείς, δηλαδή τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους μηχανικούς, αν θέλετε, γενικά όλους τους πτυχιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους και όχι μόνο.
κυρίως το συνδικαλιστικό κομμάτι. Μάλιστα. Δηλαδή τα δικαιώματά τους, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Mm-hmm. Mm. Άρα εσείς είστε αρμόδια κατά κάποιο τρόπο σε ό,τι αφορά στα θέματα που προκύπτουν σε αυτούς τους τομείς, σε αυτές τις ομάδες, να ναι. επικοινωνείτε τα προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ, έτσι. Ναι, ναι, σωστά. Σε συνεργασία και με τους κοινωνικούς επιστημονικούς φορείς, δηλαδή το Δικηγορικό Σύλλογο, το Σύλλογο των Μηχανικών, mm-hmm. Το Οικονομικό Επιμελητήριο, ναι, να βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα και να καταλήγουμε σε προτάσεις, mm-hmm. Σε συνεργασία και με την κοινοβουλευτική ομάδα και τον κοινοβουλευτικό υπεύθυνο του ΠΑΣΟΚ για τον αντίστοιχο τομέα. Μάλιστα. Yeah. Λοιπόν, ένα Ωραία. Θέμα που έχει προκύψει τελευταία και έχει απασχολήσει και τους δικηγόρους, έτσι. Mm. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο νομίζω ότι είναι σε εποχή απεργούσαν... Ναι, είμαστε ακόμα σε εποχή. Λόγω του ασφαλιστικού φορολογικού, λόγω όλων αυτών των αλλαγών τέλος πάντων και του νομοσχεδίου, θέλετε λίγο να μας βάλετε στο κλίμα και να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα αιτήματα. Ναι, έχει κατατεθεί ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο από την κυβέρνηση. Έχει ολοκληρωθεί ήδη η διαδικασία διαβούλευσης και είναι ήδη στις επιτροπές της Βουλής, που ανάμεσα σε άλλα το νέο αυτό νομοσχέδιο εισαγάγει τεκμήρια εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Mm-hmm. Δηλαδή, ανεξαρτήτως το τι εισόδημα δηλώνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας στην εφορία, mm-hmm. τεκμέρεται ότι θα έχει μία ελάχιστη βάση των 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Που εμείς έτσι και σαν ΠΑΣΟΚ, αλλά και γενικότερα οι επιστημονικοί φορείς, το έχουν κρίνει σαν ένα άδικο και αναχρονιστικό μέτρο. Κυρίως γιατί είναι ένα οριζόντιο μέτρο. Δεν λαμβάνει υπόψη του, εννοείται, ακριβώς, τα διαγραφικά, τις ιδιαιτερότητες των και του κάθε κλάδου. Ναι. Δεν μπορούμε να βάζουμε ένα οριζόντιο μέτρο σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους. Mm-hmm. Είτε δηλαδή κάποιος έχει ένα μαγαζί, είτε κάποιος προσφέρει υπηρεσίες. Θα έπρεπε ανά κλάδο να έχουμε και μία διαφορετική αντιμετώπιση, τα τεκμήρια. Σαν στην ελληνική φορολογία υπήρχαν πριν 30 χρόνια mm-hmm. και έχουν καταργηθεί πλέον, ήδη από το 2013. Και δεν εφαρμόζονται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές mm-hmm. χώρες, γιατί πλέον έχουμε σύγχρονα εργαλεία, έτσι. Έχει η ελληνική κυβέρνηση τα εργαλεία αυτά. Ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, που θα έπρεπε να αξιοποιούνται αυτά τα εργαλεία και να γίνονται οι φορολογικοί έλεγχοι όσο πρέπει. Έμεσες τεχνητές ελέγχου, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, διασύνδεση με τα POS, κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση έχει όλα αυτά τα εργαλεία, όταν το επιτελικό κράτος, όπως αυτό αποκαλείται επιτελικό κράτος, έχει όλα αυτά τα εργαλεία στα χέρια του, ομολογεί ουσιαστικά την αποτυχία του, εφαρμόζοντας αυτό το οριζόντιο μέτρο. Ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Mm-hmm. Τα τεκμήρια είπατε ότι έχουν καταργηθεί. Ναι, είχαν καταργηθεί το 2013 καταργήθηκαν όσον αφορά έτσι. Ναι, ποιος είναι ο λόγος που. Όχι τα τεκμήρια διαβίωσης, τα τεκμήρια εισοδήματος. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος που έρχονται ξανά στην επιφάνεια? Η ανικανότητα της κυβέρνησης ή του κράτους, του κρατικού μηχανισμού να ελέγξει, ή το γεγονός ότι εμείς οι ελεγχόμενοι βρίσκουμε τρόπος να μην αποδίδουμε αυτά που πρέπει να αποδίδουμε στο κράτος? Αυτό πάντα υπήρχε. Είναι γεγονός ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και φυσικά η μερίδα του λέοντος δεν ανήκει στους μικρομεσαίους, έτσι, ανήκει στα μεγαλύτερα εισοδήματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε μια λογική κοντά στα ξηρά να καίγονται και τα χλωρά, έτσι. Είναι ένα άδικο μέτρο για μένα και θα έλεγα και αντισυνταγματικό. Δηλαδή έχουν τοποθετηθεί και συνταγματολόγοι που το θεωρούν και αντισυνταγματικό. Εμένα μου κάνει εντύπωση κάτι, κυρία Σαλτερή. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι από τα ταξίδια που έχω κάνει στο εξωτερικό, σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, και έχω μάθει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται όλα αυτά, αναρωτιέμαι χρόνια τώρα γιατί δεν έχουμε εμείς ως Έλληνες δανειστεί κάποια μοντέλα που είναι ομολογουμένως, έχουν εφαρμοστεί και πάνε καλά.
να δανειστούμε λοιπόν κάποια μοντέλα, να τα προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα και να πορευτούμε έτσι. Και κάθε τρεις και λίγο βλέπουμε κάτι να αλλάζει, ένας νόμος να έρχεται, ένας άλλος να καταργείται, ο πολίτης να μπερδεύεται, να είμαστε όλοι μονίμως σε μία σύγχυση. Για ποιο λόγο, και μιλάω διαχρονικά τώρα έτσι, ναι, ναι. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Γιατί ποτέ δεν μπορέσαμε να βάλουμε μια σύγχυση. Ναι, πράγματι αυτό το δεδαλώδες σύστημα και αν θέλετε αυτό το σύστημα που συνεχώς αλλάζει, ουσιαστικά δημιουργεί και μεγάλο πλήγμα στην οικονομία μας, γιατί... Και ανασφάλεια. Έτσι, ναι, και ανασφάλεια και σε εμάς και στους τυχόν επενδυτές που λόγω αυτού του κλίματος της αβεβαιότητας διστάζουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, γιατί έχουμε ένα φορολογικό σύστημα συνεχώς... αποδεδειγμένα, ναι, έτσι, ακριβώς, δεν διστάζουν συνεχώς... και... Ναι. Κοιτάξτε τώρα, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Σίγουρα είναι και θέμα φορολογικής κουλτούρας, που σε αυτό θα πρέπει να επενδύσουν, θα πρέπει να επενδύσει το ελληνικό κράτος, δηλαδή να εμπεδωθεί στη συνείδηση του καθενός ότι φοροαποφεύγοντας και κάνοντας φοροδιαφυγή, ουσιαστικά πλήττεις το μέλλον των παιδιών σου, το μέλλον του... Της πατρίδας μας. Βέβαια, έτσι πολύ σημαντικό είναι μέσα σε αυτή την κουλτούρα, αν θέλετε, που πρέπει να προσπαθήσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε, το κράτος δηλαδή θα πρέπει να συμβάλλει σε όλο αυτό, είναι να πείσουμε και για τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του φόρου. Ναι, δηλαδή, δηλαδή ότι... πρόβλημα που έχει η Ελλάδα. Ακριβώς, δηλαδή ότι... Δεν τα πάμε καλά με τη λέξη γενικότερα. Ναι, ανταποδοτικό δεν μας αρέσει. Είναι τελείως ελληνική λέξη πρέπει να πούμε. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή ότι πληρώνοντας τους φόρους σου θα έχεις ένα πολύ καλό σύστημα υγείας, θα έχεις ένα πολύ καλό κράτος πρόνοιας, θα έχεις ένα πολύ καλό σύστημα δωρεάν παιδείας, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μήπως δεν έχει πιστεί, κυρία Σαλτερή, ο Έλληνας πολίτης ότι πρέπει, τέλος πάντων, αυτό, η φορολογία τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο μελλοντικά θα το αποφέρει πράγματα, ή μήπως τελικά δεν είναι και δίκαιοι όλοι οι φόροι και αυτό μας έχει δημιουργήσει. Σίγουρα, έτσι, σίγουρα είναι και αυτό. Και εν προκειμένου, για να μιλήσουμε τώρα και για το παρόν και για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι πολύ αρνητικό αυτό που σας ανέφερα πριν, ότι δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα... Δεν μπορούμε να το ρίχνουμε... αποδίδουμε ακριβώς αυτή την κατάσταση στην κακή φορολογική συνείδηση του Έλληνα. Εφόσον το κράτος έχει τα εργαλεία να βρει τη φοροδιαφυγή, να τιμωρήσει αυτούς που πρέπει, πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο. Δεν μπορούμε και ξέρετε, πραγματικά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επιδίδεται και εν μέρη σε κάποιες ασκήσεις κοινωνικού αυτοματισμού. Δηλαδή, ότι προσπαθεί να στρέψει τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, εναντίον των ελεύθερων επαγγελματιών, που κατηγορούνται συλλήβδιν ως φοροφυγάδες, ως κακοπληρωτές, και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από σοβαρότερα ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως η τεράστια ακρίβεια, που για μένα και για το κίνημα αλλαγής είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Επειδή έχω μπροστά μου πριν από λίγο το δελτίο που έστειλε προφανώς η κυβέρνηση, το Υπουργείο, με 17 ερωτήσεις και απαντήσεις, το οποίο εντάξει είναι ένα εργαλείο προφανώς για να δικαιολογήσει κάποια πράγματα, στην ανάγκη του γιατί εισάγεται το νέο σύστημα τεκμηρίων, η απάντηση βασικά είναι ότι υπάρχει οι 7 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα κάτω από το εισόδημα του μισθωτού που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Ναι. Έχει γίνει πολύ λόγος για αυτό. Έχει πολύ λόγος αυτό. Ναι. Οπότε αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι στρέφει τον ένα απέναντι στον άλλο, νομίζω ότι το κάνουμε και εμείς καθημερινά. Δηλαδή, όταν ξέρουμε ότι ένας, τώρα δεν μπορώ να πω και ένα επάγγελμα, οποιοδήποτε επάγγελμα, παίρνει, ενώ ουσιαστικά είναι όχι ξεχρεβωμένο, αλλά στην καθημερινότητα νιώθεις ότι παίρνει περισσότερα λεφτά και φορολογείται με λιγότερα, τότε υπάρχει ένα θέμα. Ναι, σίγουρα υπάρχει θέμα, αλλά όπως σας είπα και πριν, δεν μπορούμε κοντά στα... Στα ξεράνα και όλα τα ακριβώς, ναι, δηλαδή σίγουρα υπάρχει φοροδιαφυγή, έτσι αυτό δεν το αρνούμαστε. Αλλά ξέρετε τι, θέλω να τονίσω κιόλας ότι με το σύστημα αυτό, ουσιαστικά τα έσοδα
που προβλέπεται να έχει το κράτος θα ανέλθουν γύρω στα 850 εκατομμύρια, ενώ αυτή τη στιγμή η φοροδιαφυγή αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια. Δηλαδή πρέπει να δούμε και πού κρύβεται αυτή η φοροδιαφυγή. Άρα η φοροδιαφυγή είναι στους μικρομεσαίους που μπορεί να αποκρύπτουν ένα χιλιάρικο 500 ευρώ έσοδα, είναι και σε κάποιους έτσι που έχουν ένα τεράστιο τζίρο, σε μεγάλους ομίλους επιχειρηματικούς που αυτή τη στιγμή το 8% των κερδών των μεγάλων ομίλων φοροαποφεύγει μέσω φορολογικών παραδείσων. Και είναι και λιγότεροι, και άμα θες να τους ελέγξεις, τους ελέγξεις κιόλας, έτσι. Ακριβώς. Πόσα πρόστιμα έχουν πει σε μεγάλους το διάστημα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άρα το μεγάλο πρόβλημα, κυρία Σαλτερή, ποιο είναι? Είναι η έλλειψη επαρκούς ελεγκτικού μηχανισμού? Σίγουρα και ότι δεν εφαρμόζονται, δεν ενεργοποιούνται τα κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα και εργαλεία, έτσι, γιατί κυρίως μέσω αυτών των μέσων, έτσι, μέσω των μεθόδων που μπορούμε να εφαρμόσουμε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, δεν ενεργοποιούνται. Όλα πλέον μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά. Υπάρχει το ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΔΕ. Πώς λειτουργεί, πώς συνδέονται τα τιμολόγια? Είναι κάτι που εφαρμόζεται στις υπόλοιπες. Αυτό είναι το mind data. Ναι, ακριβώς. Το mind data που είναι και κάτι καινούριο και έχει προβληματίσει το mind data και έχει προβληματίσει και τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς και. Για τον τρόπο με τον οποίο η αλήθεια είναι ότι έχω την αίσθηση και δεν ξέρω, πείτε μου αν κάνω λάθος, έχω την αίσθηση ότι γενικά ο Έλληνας φοβάται ό,τι σχετίζεται με την τεχνολογία. Ό,τι σχετίζεται με τον αυτοματισμό, το φοβάται. Σου λέει μην κάνει λάθος ή μην έχω κάνει εγώ λάθος και εδώ με τη διασταύρωση γίνει κάτι. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι κάθε φορά που έρχεται κάτι ηλεκτρονικό ή κάτι καινούριο υπάρχει πάντα ο αντίλογος ή μάλλον η αντίδραση που αυτός που θέλει να κλέψει εισαγωγικά είναι πιο μπροστά από αυτόν που έρχεται από πίσω. Οπότε αυτό είναι ένα άλλο ζητήματα, γιατί όταν βλέπουμε καθημερινά, πάνω χάρη διάβαζα χθες ότι τιμωρήθηκε ένα σούπερ μάρκετ παραδείγματος χάρη με πρόστιμο 48 ώρες και 63 πρόστιμο, γιατί επί ένα ολόκληρο χρόνο δεν εξέδιδε αποδείξεις. Είχε βρει έναν τρόπο το μηχάνημα να συνδέεται με τον αέρα και να μην πηγαίνει. Και πάλι μήπως είναι υπερμπερδεμένο το όλο σύστημα, δηλαδή μου λέγανε ότι ας πούμε στην Αυστρία δεν χρειάζεται ο εργαζόμενος να κάνει φορολογική δήλωση, ο μισθωτός. Δεν απαιτείται, αφού το δηλώνει ο εργοδότης του. Ναι, και στην Αγγλία ισχύει αυτό, δηλαδή το tax return είναι για συγκεκριμένες κατηγορίες. Ναι, για ποιο λόγο μπαίνουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία όλοι μας? Γι' αυτό λέω, μοντέλα τα οποία έχουν εφαρμοστεί, έχουν δοκιμαστεί, είναι επιτυχημένα και θα μπορούσαμε κομμάτια τους να τα έχουμε πάρει, να τα έχουμε προσαρμόσει στα δικά μας δεδομένα και να προχωρήσουμε έτσι. Μα αυτό ακριβώς τόνισε και ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ότι εμείς δεν ευαγγελιζόμαστε ότι έχουμε ανακαλύψει την Αμερική, αλλά κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, τα πρότυπα των υπολείπων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλούμε την κυβέρνηση να τις εφαρμόσει. Σωστά είναι αυτό. Επειδή... Και πάνω σε αυτό, πραγματικά θέλω να το αναφέρω αυτό, γιατί είμαι δικηγόρος και είναι κάτι που αφορά πολλούς συναδέλφους μου. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έχει έτσι κοινοποιηθεί στον κόσμο και ο κόσμος γνωρίζει. Ότι στις μεγάλες πόλεις, έτσι, στην Αθήνα, οι νέοι δικηγόροι και οι μεγαλύτερες ηλικίες δικηγόροι δουλεύουν με το καθεστώς μπλοκάκι. Να. Δηλαδή, είσαι συνεργάτης, δουλεύεις σε μια μεγάλη δικηγορική εταιρεία ή αν θέλετε και σε ένα μικρότερο σχήμα γραφείου, χωρίς να σου πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να θεωρείσαι μισθωτός, αλλά στην ουσία είσαι υπό το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη σου, δηλαδή παίρνεις ένα στάνταρ μισθό μέσω ενός τιμολογίου που σου κόβει κάθε μήνα και αυτός ο άνθρωπος τώρα θα κληθεί, ας πούμε, να φορολογηθεί μέσω τεκμηρίων. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα εγώ. Να το κάνουμε πιο εξειδικευμένο σε αναφορά του δικηγορικού σύλλογου ή γενικότερα του ανθρώπου του δικηγόρου, του επαγγελματό αυτό. Ποια είναι τα προβλήματα, δηλαδή, ποιο είναι, ενδεχομένως να υπάρχει κάτι ξεχωριστό σε σχέση με αυτά που υπάρχουν στις δικές σας ανάγκες? Καταρχήν οι δικηγόροι μέσω των γραμματείων προείσπραξης, γιατί υπάρχει ελάχιστη δικηγορική αμοιβή για κάθε διαδικαστική πράξη στην οποία προβαίνουμε,
καταβάλουμε για κάθε γραμμάτιο προκαταβολή χώρου. Δηλαδή, όταν κόβω εγώ ένα γραμμάτιο, μέσω του δικηγορικού συλλόγου αποδίδω ήδη ένα φόρο εισοδήματος στην εφορία. Θέλω να πω ότι πραγματικά η κατάσταση για μας είναι δυσβάσταχτη. Τέλος επιδιδεύματος. Ασφαλιστικές εισφορές ήδη αυξημένες το 23 που θα αυξηθούν και άλλο το 24, έτσι. Είναι μια κατάσταση έτσι πολύ πιεσμένη. Οι περισσότεροι συνάδελφοί μου δεν έχουν χρέη προηγούμενων ετών στα ασφαλιστικά τους ταμεία, ήδη δηλαδή ρυθμίζουν προηγούμενα έτη και πραγματικά με αυτό το μέτρο θα πολλοί από αυτούς θα αναγκαστούν να κλείσουν τα βιβλία τους, να οδηγηθούν στην υπαλληλοποίηση. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, από την νομική σχολή, δόξα τω Θεώ, βγάζει δικηγόρους, έτσι. Έχουμε πολλούς δικηγόρους στη χώρα. Δηλαδή, ναι. Είναι μεγάλος ο αριθμός, κρίνεται, των δικηγόρων. Ναι, τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά αυξημένος. Να και ένα θέμα ακόμα που θα έπρεπε, αυτό έχει να κάνει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, βέβαια. Σε αυτό βέβαια πατάει η κυβέρνηση, έτσι, και προσφάτως μάλιστα ο υφυπουργός κοινωνικής ασφάλισης σε κάποιο τηλεοπτικό παράθυρο που εμφανίστηκε, στο ερώτημα, γιατί του ανέφερε ένας συναδελφός σας δημοσιογράφος ότι έχω φίλο δικηγόρο που βγάζει λιγότερα από ντελιβερά, ναι. Και γιατί δεν γίνεται ντελιβερά. Αυτή ήταν η απάντηση του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης. Αλήθεια, πώς είναι δικηγόροι μας στο δικηγορικό σύλλογο Νάξο, ξέρουμε. Στην Νάξο, ναι, μαζί με τη Σαντορίνη, καμιά οχταριά. Πολύ υπέροχη. Το θέμα όμως εδώ έχει να κάνει και με την κουλτούρα τη δική μας. Δηλαδή, μας αρέσει. Αφενός κοινωνικά είναι πολύ σημαντικό να είναι ο γιος ή η κόρη δικηγόρος, νομίζω. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι, αλλά στη δική μου τη γενιά ήταν αυτό. Αφετέρου, όλοι αυτοί πώς επιβιώνουν ουσιαστικά. Οι δικηγόροι. Ναι, μέσα από το κοινή, πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μας αρέσει και εμάς τους πολίτες να κάνουμε διοίκηση. Είμαστε δικομανής λαός, από ό,τι ξέρουμε. Είμαστε. Δεν θα έλεγα ακριβώς δικομανής, αλλά σίγουρα δεν έχει καλλιεργηθεί η κουλτούρα του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Είναι κάτι που δεν έχει περάσει στο DNA μας και παρόλο που από το 2019 πλέον είναι δηλαδή μια θεσμοθετημένη διαδικασία ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και στον κώδικα πολιτικής και οικονομίας και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και υποχρεωτική πλέον η διαμεσολάβηση. Μέσω πιστοποιημένου διαμεσολαβητή. Δυστυχώς οι περισσότερες από αυτές γίνονται προσχηματικά, θα μπορούσα να πω σε εισαγωγικά. Το κάνουμε για να το κάνουμε, ενώ στην ουσία ξέρουμε ότι. Τι ακριβώς είναι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και ποιες κατηγορίες ενδεχομένως να περιλαμβάνει, χοντρικά, έτσι δεν είναι. Εντάξει, καταρχήν εξωδικαστικός συμβιβασμός γίνεται μέσω πιστοποιημένου μεσολαβητή, έτσι, που είναι ένας πιστοποιημένος επαγγελματίας που μπορεί να έχει τελειώσει είτε νομική σχολή είτε όχι και μέσω μιας διαδικασίας τέλος πάντων τυπικής σε κάποιες συνεδρίες που μπορεί να είναι και παραπάνω από μία, προσέρχονται και τα δύο μέρη, συζητάνε ποιες είναι οι διαφορές τους και εφόσον έτσι καταλήξουν σε συμβιβασμό, συντάσσεται ένα πρακτικό διαμεσολάβησης, μέσω του οποίου κλείνει υπόθεση. Είτε είναι μια εμπράγματη διαφορά, είτε είναι μια οικογενειακή διαφορά, είτε είναι μια διαφορά αυτοκινήτων. Άρα μιλάμε για αστικά θέματα. Ναι, υπάρχει και ποινικός βέβαια. Ναι, δηλαδή πλέον μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο κατηγορούμενος να κάνει μια διαδικασία με τον εισαγγελέα που μένει μυστική βέβαια εφόσον δεν επιτευχθεί συμβιβασμός. Παραδεχόμενος βέβαια την ενοχή του, να διαπραγματευτεί την ποινή του. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ αν θέλω να πάρω το διαζύγιο, μπορώ να κάνω εξωδικαστικό ή πρέπει να πάω στο δικαστήριο κανονικά. Πλέον εννοείται με αγωγή. Ναι, δεν ξέρω πώς πάνε διαζύγιο. Απλά ρωτάω δηλαδή να κάνω να πάρω ένα διαζύγιο. Ναι, εντάξει, όχι, γιατί υπάρχει και το συνενετικό διαζύγιο. Ναι, εντάξει, πες ότι δεν είναι το αυτό.
πα σε εξοδικαστικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα πρέπει να παντρευτεί. Ναι, εντάξει, απλά θέλω να καταλάβω ποιες είναι οι κατηγορίες. Δηλαδή, μπορείς να πας σε μεσολαβητή ώστε να λυθούν αυτά τα βασικά ζητήματα. Δηλαδή, αν υπάρχουν περιουσιακές διαφορές, αν υπάρχουν τέκνα, αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τη διατροφή των τέκνων, την επικοινωνία με τα τέκνα. Είναι ανάλογα την περίπτωση. Αν μπει μια κατσίκα μέσα στο χωράφι μου με το γείτονα, να πάω στο δικαστήριο ή σε εξοδικαστικό σχέδιο. Ναι, μπορείς να πας και εξοδικαστικά. Ναι. Γιατί όμως δεν το κάνουμε αυτό? Δηλαδή, σε συχνότητα η επιλογή της εξοδικαστικής, τέλος πάντων, διαδικασίας δεν ακολουθείται πολύ και Δεν είναι μέρος της κουλτούρας μας ίσως ακόμα και ίσως δεν έχουμε μάθει και να υποχωρούμε λίγο. Δηλαδή για να επέλθει και ο συμβιβασμός πρέπει και οι δύο μεριές να βρουν μια λύση. Και πιστεύουν δηλαδή ότι αν πας στο δικαστήριο θα την βρουν επειδή θα έχουν μπροστά τους το δικαστή ή θα έχουν τον δικηγόρο δίπλα και όχι απέναντι για να πιούν και καφέ και να πιούν. Ίσως και οι δύο πιστεύουν ότι έχουν το απόλυτο δίκιο. Μπράβο, ναι, είναι αυτό. Το εγώ έχω δίκιο. Πόσο μας συμφέρει να υπάρχει στην καθημερινότητά μας ο εξοδικαστικός συμβασμός? Είναι κάτι που συμφέρει πάρα πολύ σίγουρα, γιατί και θα αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια και θα υπάρξει μια γενικότερη επιτάχυνση της δικαιοσύνης, δηλαδή αυτό θα είναι γενικότερα κάτι θετικό για το κράτος δικαίου. Και φυσικά έτσι και τον πολίτη και οικονομικά το συμφέρει και φυσικά δεν θα έχει και... αυτό το άλγος, αν θέλετε, που εμπεριέχει πάντα η δικαστική διαμάχη, η παρουσία του σε ένα δικαστήριο, οπότε σίγουρα είναι κάτι που εφόσον μπορεί να επιτευχθεί, είναι ένας πολύ πιο σύντομος δρόμος, ένας πολύ πιο εύκολος δρόμος. Να ρωτήσω κάτι εγώ που έχει να κάνει με τα νησιά, με τις Κυκλάδες γενικότερα και γενικά το Νότιο Αιγαίο. Διαβάσαμε πρόσφατα ότι έγινε λίγος για συγχώνευση των, των δομών των δικαστικών δομών των εφετείων και ούτω καθεξής. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, γιατί η αλήθεια είναι ότι ανησυχήσαμε όλοι μας. Ναι, και έχει διαμαρτυρηθεί βέβαια και ο Δικηγορικός Σύλλογος και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων επ' αυτού. Υπάρχει μία πρόταση, πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρχουν συγχωνεύσεις δικαστηρίων και να υπάρχει ένα δικαστήριο σε κάθε νομό. Δηλαδή, εν προκειμένου. Εν προκειμένου, δηλαδή, εδώ για το νομό Κυκλάδων, στη Σύρο, που είναι και η πρωτεύουσα του νομού. Ναι, αλλά πώς πας στη Σύρο. Ακριβώς. Και αυτό που τονίσαμε εδώ έτσι, και σαν σύλλογος και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά και όποιος τέλος πάντων όσοι έχουμε παρέμβει για το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το στοιχείο της νησιωτικότητας. Δεν μπορείς να ζητάς από ένα τους κατοίκους της Νάξου για μία απλή διαφορά να μεταβαίνουν στη Σύρο και από τα νησιά βέβαια έτσι τα κοντινά, διότι για να πάει κάποιος στη Σύρο μπορεί για να παραστεί σε ένα δικαστήριο να χρειαστεί και τρεις μέρες. Ουσιαστικά αποστερείς από τον πολίτη το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας, γιατί και τα έξοδα θα είναι πολύ περισσότερα και ο χρόνος που, χάνεις, που απαιτείται. Ξαναγυρίζοντας τον εξοδικαστικό, γιατί πρέπει να μην έχει κολλήσει τώρα. Έχω δει ότι σας... Ναι, μ' αρέσει αυτό, είναι ένα θέμα τέτοιο. Προφανώς κάτι θα ακούσετε με ένα μου, δεν ξέρω τι. Εδώ στις Κυκλάδες βλέπετε να λειτουργεί με την εμπειρία που έχετε? Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα, έτσι. Όχι ιδιαίτερα. Ωραία, πάμε λίγο στα φορολογικό, ασφαλιστικό θέματα που μας απασχολούν και μας αφορούν όλους. Για κάθε πρόβλημα πρέπει να προτείνεται και κάτι, να υπάρχει μία πρόταση. Να δούμε λίγο την πρόταση του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Δηλαδή, βλέπουμε την κυβέρνηση ότι μεθοδεύει κάποια πράγματα. Λέτε ότι είμαστε σε λάθος δρόμο και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είμαστε σε λάθος δρόμο. Και οι φορείς το λένε ότι είμαστε σε λάθος δρόμο. Και να τονίσω εδώ ότι δεν έγινε και διάλογος με τους φορείς. Δηλαδή πριν κατατεθεί και πριν έλθει σε διαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δεν έγινε διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς που τους αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, το επιμελητήριο, τους δικηγορικούς συλλόγους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήδη από αυτό ξεκινάς από μια πολύ αρνητική βάση.
Ωραία, λοιπόν, η πρόταση. Δηλαδή, ποιο θα ήταν η καλύτερη λύση, πώς θα μπορούσαμε να πορευτούμε με τα δεδομένα τα σημερινά, έτσι, γιατί έχουμε και συγκεκριμένα δεδομένα. Ναι, ναι. Καταρχήν, θα ήθελα να τονίσω ότι η Νέα Δημοκρατία με το νέο αυτό φορολογικό νομοσχέδιο φαίνεται με το καλημέρα σας ασυνεπής προς τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Διότι πριν τις εκλογές διατυμπάνιζε σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να αυξήσουμε κανένα φόρο. Μάλιστα, είχε κατηγορήσει και το ΠΑΣΟΚ που είχαν βγει κάποια στελέχη του και είχαν πει ότι θέλουμε να αυξήσουμε το φόρο μερισμάτων για τα μεγάλα εισοδήματα, δηλαδή να υπάρχει αυτή τη στιγμή ο φόρος μερισμάτων στη χώρα μας είναι 5%, ένας από τους μικρότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ και είχαν πει και κάποια στελέχη μας είναι να υπάρχει μια κλιμάκωση σε αυτό που να φτάνει μέχρι το 15% για τα μεγαλύτερα εισοδήματα. Να, και τότε μας είχαν κατηγορήσει ως φορομπίχτες στην κρυφή ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην ουσία την κρυφή ατζέντα την εφαρμόζουν τώρα αυτή, την εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία λίγους μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης στη χώρα. Εμείς, όπως σας είπα και πριν, δεν προτείνουμε κάτι που δεν εφαρμόζεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε ανακαλύψει την Αμερική. Αυτό που προτείνουμε είναι κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές, ελέγχους μέσω των ηλεκτρονικών μέσων, να μειωθούν ουσιαστικά κάποιοι ήδη επαχθείς φόροι, όπως να καταργηθεί μάλλον το τέλος επιτιδεύματος, η προκαταβολή φόρου, ώστε να δοθεί και μία ανάσα, αν θέλετε, στους μικρομεσαίους, ώστε να μην σε εισαγωγικά αναγκάζονται να φοροδιαφεύγουν για να επιβιώσουν, έτσι. Και οι έλεγχοι είναι κάτι που άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, όπου θεωρείς ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Ήδη τώρα η Νέα Δημοκρατία έχει υπόσχεται τέλος πάντων ότι θα γίνουν έλεγχοι σε τόσους χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. Αφού λοιπόν θα γίνει όλο αυτό, γιατί πρέπει να επιβληθούν τα τεκμήρια. Διασύνδεση με POS. Τώρα από 1η-1η του 24 θα εφαρμοστεί και το σύστημα Iris. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα ηλεκτρονικά εργαλεία, ναι, ακριβώς, και πρέπει να το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής μάλλον προτίθεται να τα αξιοποιήσει όλα αυτά στο έπακρο. Ένα σύστημα My Data που θα είναι πολύ διαδραστικό, ένα σύστημα που θα βοηθάει στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Και έλεγχοι, αν θέλετε, που θα πιάνουν σε εισαγωγικά, και αυτό το καθεστώς μπλοκάκι που σας ανέφερα πριν, μέσω των ελέγχων στους εργοδότες, ώστε να μην ευδοκιμεί αυτή η μορφή απασχόλησης. Άρα είστε υπέρ όλης αυτής της χρήσης της τεχνολογίας, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς, ναι, ναι. Είναι κάτι που γίνεται παντού αυτή τη στιγμή σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να γυρίζει 30 χρόνια πίσω. Υπάρχουν τομείς σε ένα σύστημα που εφαρμόστηκε και απέτυχε κιόλας στο παρελθόν. Υπάρχουν τομείς που όλο αυτό, δηλαδή η ψηφιακή διακυβέρνηση και η χρήση της τεχνολογίας, μπορεί να μην ωφελήσει. Είδαμε, ας πούμε, πρόσφατα την κατηγορία των συμβολιογράφων που διαφωνούν με κάποια πράγματα. Και μάλιστα είναι ακόμα, δεν ξέρω αν είναι ακόμα σε αποχή οι συμβολιογράφοι. Ναι, νομίζω είναι ακόμα σε αποχή. Άρα δημιουργείται σε κάποιους τομείς πρόβλημα, γιατί διαβάζουμε καθημερινά σχεδόν και ανακοινώσεις που γίνονται από το Υπουργείο το ανάλογο, και από τον κύριο Παπαστεργίου, ο οποίος, δεν ξέρω, εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι τα έχει πάει καλά γενικά με το κομμάτι αυτό της τεχνολογίας. Πιστεύετε όμως ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνολογία σε αυτό το βαθμό? Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι έτσι γενικό που δεν έχει και έδαφος στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορούμε να θεωρούμε την τεχνολογία κάτι αρνητικό. Η τεχνολογία είναι στην υπηρεσία του κράτους, στην υπηρεσία της κυβέρνησης για να βοηθήσει. Το θέμα είναι πώς την εφαρμόζεις, σε ποια κατεύθυνση, και σίγουρα πάντα ένα σύστημα, έτσι όταν είναι στην αρχή του, έχει και τα ελαττώματά του, έχει και τις στρεβλώσεις του, αλλά σίγουρα στην πορεία είναι κάτι που θα βοηθήσει. Οπότε αυτό ζητάμε εμείς, την εφαρμογή, τους ελέγχους, και σίγουρα όχι ένα τέτοιο οριζόντιο μέτρο, που είναι άδικο. Ξέρεις τι με προβληματίζει? Είναι κάτι το οποίο είχα στο μυαλό. Ξέρω ότι έχω ακούσει
δεκάδες πολιτικούς να μιλάνε εναντίον της φοροδιαφυγής. Ναι. Ναι. Δηλαδή, κάθε φορά ένας υπουργός, οποιαδήποτε κυβέρνηση κάνει, να λέει συνέχεια, ναι, εναντίον της φοροδιαφυγής. Αλλά στην ουσία κανείς δεν κάνει πραγματικές δράσεις για να κοπεί αυτή η φοροδιαφυγή. Ναι. Μήπως το ίδιο το κράτος τη συντηρεί ουσιαστικά. Σίγουρα, και το θέμα είναι και από πού στοχεύεις, έτσι, να πάρεις τα έσοδα, αν θέλετε, που φοροδιαφεύγουν. Κοιτάξτε, καταρχήν πλέον βρισκόμαστε και στο 2023, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν έχεις τα ίδια μέσα που είχες το 1990 ή το 1993. Πλέον έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία που όποιος έχει την πολιτική βούληση μπορεί να πατάξει και την φοροδιαφυγή. Ναι. Και ο ελληνικός νομισμός, ναι, τον φωνάζουμε όλοι μας. Κάθε τρεις και λίγο φωνάζουμε. Είδαμε τι έγινε το καλοκαίρι εδώ στην Άξο και όχι μόνο στην Άξο, με το θέμα με τις ξαπλώστινες, με τις ομπρέλες και μόνο αυτά. Δηλαδή που μπήκαμε σε μια διαδικασία ποιος είναι υπεύθυνος να ελέγξει και γιατί αυτό εκεί και γιατί εκεί παρανομούν και εκεί. Δηλαδή όλο αυτό θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να έχει λυθεί, δεδομένου ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, εάν όμως είχαμε ξεκαθαρίσει και τις αρμοδιότητες του καθενός. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ότι οι αρμοδιότητες είναι μπλεγμένες. Ναι, σίγουρα, αλλά όσον αφορά το φορολογικό, θα έλεγα ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης για μένα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα εργαλεία που έχει η κυβέρνηση στη διάθεσή της, για μένα είναι ξεκάθαρα θέμα πολιτικής βούλησης. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να γίνουν πράγματα. Ναι. Πιστεύετε ότι κάτι μπορεί να γίνει ή απλά θα είναι απλά μια κουβέντα για την κουβέντα και στο τέλος η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που έχει στο μυαλό της για το θέμα του φορολογικού σχεδίου. Εντάξει, σίγουρα εμείς σαν ΠΑΣΟΚ πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση και οι υπόλοιποι κοινωνικοί φορείς, γι' αυτό προχωράνε και σε κινητοποιήσεις και σε αποχές και θέλουμε να ελπίσουμε ότι εν τέλει δεν θα περάσει ο συγκεκριμένος νόμος και θα υπάρξουν σίγουρα και θέλουμε σίγουρα την κατάργηση. Στο χειρότερο σενάριο, δραστικές σίγουρα αλλαγές, αλλά μένουμε στο πρώτο, στην κατάσταση. Μιας και είστε άνθρωπος που δραστηριοποιείται, που μένει στην Άξο, σε νησί, δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε νησί, αντιμετωπίζετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι όσοι έχουμε επιλέξει να μένουμε στα νησιά. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούμαστε όλοι να διαχειριστούμε εδώ, στις Κυκλάδες? Γιατί και προεκλογικά και τώρα που τα ζούμε, ούτως ή άλλως κάθε μέρα τα ζούμε, ακούμε για προβλήματα στην υγεία, για προβλήματα με την φορολόγηση, για τα προβλήματα στις μετακινήσεις μας. Ποιο πιστεύετε ότι είναι αυτό στο οποίο θα έπρεπε η κυβέρνηση να σκύψει πάνω από αυτό και να πει τώρα μέχρι εδώ ήταν, φτάνει, αυτό το λύνουμε αύριο το πρωί? Εντάξει, το νούμερο ένα πρόβλημα για μένα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο τα νησιά, αφορά όλη τη χώρα, είναι η ακρίβεια. Υπάρχει ένας πληθωρισμός που συνεχώς ανεβαίνει. Βασικά αγαθά είναι 35% πιο ακριβά από ό,τι ήταν πέρυσι. Τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι. Από ό,τι πέρυσι. Πραγματικά, το καλάθι της νοικοκυράς στενάζει, έτσι. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αντί να ελέγξει, αν θέλετε, την εσχροκέρδεια στην αγορά, γιατί δεν μπορούμε να τα αποδίδουμε όλα πλέον στην ενεργειακή κρίση. Ενεργειακή κρίση είχαν και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως έχουν καταφέρει, όπως η Ισπανία, να ελέγξουν τις τιμές σε κάποια βασικά αγαθά και γι' αυτό και εμείς αυτό που ζητάμε είναι χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ, αν μη τι άλλο, στα είδη πρώτης κατανάλωσης, έτσι, για να μπορεί να επιβιώσει ο μικρομεσαίος. Βασικά, ζητάμε την επιστροφή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ γενικότερα, αλλά είναι ένα θέμα αυτό που και για τα νησιά, ο μειωμένος ΦΠΑ. Ναι, σίγουρα. Να κάνουμε και μια ερώτηση σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, πώς κρίνει τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο ή στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος, πώς βλέπεις τις εξελίξεις αυτές? Εννοείται για το ΠΑΣΟΚ και γενικότερα. Γενικότερα, ναι, για όλο αυτό. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το πράγμα? Λειτουργεί υπέρ του ΠΑΣΟΚ όλο αυτό? Μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, την όποια ενδεχομένως κάμψη υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία λόγω τη όλη ιστορία. Ναι, και υπάρχει πραγματική. Γιατί κάποιοι λένε ότι ουσιαστικά δεν έχει καρποθεί ακόμα τίποτα του ΠΑΣΟΚ από όλο αυτό που γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θεωρούμε και θεωρώ εγώ προσωπικά ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία.
Και αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, αλλά εμείς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί όπως έχουμε πολλές φορές, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια συγκεκριμένη στιγμή. Και σίγουρα ο στόχος του ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής δεν είναι μόνο, είναι σε πρώτη φάση φυσικά να καταγραφεί ως η δεύτερη δύναμη αυτή στη χώρα και στις ευρωεκλογές να είμαστε δεύτερη πολιτική δύναμη, αλλά το βασικό για μας είναι καθημερινά με τον προγραμματικό λόγο που εκφέρουμε, με τις συγκεκριμένες προτάσεις που προβάλλουμε για όλα τα ζητήματα, να είμαστε έτοιμοι μέχρι τις επόμενες εκλογές να προτείνουμε την κυβερνητική μας πρόταση, έτσι. Ναι. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε να αλλάζει κάτι στο πολιτικό σκηνικό δεδομένου του ότι έχουμε πάρα πολλές αλλαγές στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τους τελευταίους μήνες και μετά την εκλογή του νέου Προέδρου και δεδομένου του ότι στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών ακούσαμε τον κύριο Παπανδρέου να λέει ότι, τον Γιώργο Παπανδρέου να λέει ότι ήρθε η ώρα να συνασπιστούν, χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη αν δεν κάνω λάθος, οι δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτό εσείς πώς το μεταφράζετε, δηλαδή πώς μπορεί να το μεταφράσει κάποιος από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, είναι κάτι που λένε όλα μας τα στελέχη. Δηλαδή, αυτό θέλουμε, να συνασπιστούν οι δημοκρατικές δυνάμεις, αλλά αυτό δεν θα γίνει σε επίπεδο, αν θέλετε, ηγεσιών και πίσω από κλειστές πόρτες και κλειστά γραφεία. Εμείς καλούμε όλο το προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο που έχει απογοητευθεί από την πολιτική κατάσταση, που ανήκει στο χώρο της κέντρου αριστερά, στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, να συστρατευτεί στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν. Ξέρετε, το Πασό Κινάλ δεν είναι ένα πυροτέχνημα και πραγματικά φάνηκε, έτσι. Νομίζω, γιατί θυμόμαστε όλοι, νομίζω και εσείς θυμάστε, πώς ήταν το Πασό Κινάλ το 2019, όταν είχε την προεδρία του κόμματος η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, που πραγματικά κατάφερε έτσι και της χρωστάμε πάρα πολλά, να κρατήσει το κόμμα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Κατάφερε να κρατήσει την αυτόνομη πορεία, τη στιγμή που όλοι λέγανε και όλοι προβλέπανε ότι θα διαλυόμασταν. Όμως, όπως έχει πει και ο πρόεδρός μας, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένας, ο ιδρυτής μας μάλλον, δεν είναι ένας διάτροντας αστέρας. Και είμαστε εδώ και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να είμαστε δεύτερη δύναμη και τα επόμενα χρόνια ευελπιστώ ότι μέσω των προτάσεών μας και της σοβαρής αντιπολίτευσης που θα ασκήσουμε, να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να, να είμαστε στην... Τέλος πάντων, να είμαστε κυβέρνηση. Ακριβώς, ναι. Γιατί αν μπορούμε να το πούμε, αφού έτσι κι αλλιώς, ναι, αυτός είναι ο στόχος νομίζω, ότι όταν κυνηγάς τον πρώτο, στη φάση του ανταγωνισμού, και σε μια αθλητική λογική, όταν κυνηγάς τον πρώτο, ουσιαστικά είναι να τον περάσεις και να γίνεις εσύ ο πρώτος, έτσι δεν είναι. Δεν κρυβόμαστε λοιπόν. Δεν νομίζω ότι στόχος ενός κόμματος είναι να είναι δύο ή τρία ή τέσσερα. Στόχος είναι πάντα να είσαι στην κορυφή. Το θέμα είναι πόσο επίθεση. Και έχω την αίσθηση ότι. Και γι' αυτό το λόγο, ξέρετε, θεωρώ ότι είναι και θετικό που ανεβαίνουμε και σταδιακά. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, τα κόμματα που ανεβήκαν έτσι πολύ απότομα τα μνημονιακά χρόνια, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, είναι και κάποια κόμματα που ίσως δεν αντέξανε. Δηλαδή, οι συνθήκες, οι έκθεσες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή οδήγησαν σε αυτή την μεγάλη άνοδο και την ξαφνική άνοδο, όμως δείτε που είναι τώρα. Οπότε εμείς σταδιακά, σιγά σιγά, πείθουμε τον κόσμο ότι είμαστε η σοβαρή αντιπολίτευση που μπορεί να εκφράσει τη σοσιαλδημοκρατία στη χώρα. Και βέβαια να πούμε για μία ακόμα φορά, ή τουλάχιστον έχουμε αυτή την αίσθηση ότι τις εισαγωγικά τις όποιες αμαρτίες είχε κάνει ή είχε χρεωθεί το ΠΑΣΟΚ, τις έχει πληρώσει. Δηλαδή το αυτομαστίγωμα που κάποια στιγμή είχε δεχτεί ή και έκανε το ίδιο,
Για όσα κακά του έσωναν όλοι δεκαετίες του 90, ότι για αυτοί φταίνει, γιατί μα πήρε το υπόλοιπα. Νομίζω έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Έχει ξεκαθαρίσει ο ορίζοντας. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ξεκάθαρες πλέον θέσεις και έχει αφήσει πίσω το παρελθόν. Το όποιο παρελθόν μπορεί να έχει. Και πραγματικά θεωρώ ότι αναλάβαμε και πολύ μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη από ναι, αυτό που μας, ουσιαστικά μας αναλογούσε. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές, κυρία Σαλτερή, πιστεύετε ότι η παράταξη του κυρίου Παπανικόλα τα πήγε καλά, το αποτέλεσμα δηλαδή, κρίνοντας από το αποτέλεσμα. Ναι, ήμασταν δεύτερη δύναμη στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και ήταν ένα γενικότερο καλό αποτέλεσμα, ναι, και εδώ στις Κυκλάδες και θεωρώ ότι που θα συνεχίσουμε φυσικά να έχουμε μία έτσι δυνατή παρουσία και δράση τα επόμενα χρόνια, θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε, αν θέλετε, και τον κύριο Χατζημάρκο ή τον όποιο υποψήφιο περιφερειάρχη τα επόμενα χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία. Να την ευχαριστήσουμε για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Το χάρηκα και εγώ πολύ που ήμουν εδώ σήμερα μαζί σας. Ωραία. Και να τα ξαναπούμε σύντομα, βεβαίως. Εδώ είμαστε εμείς και πάντα είστε ευπρόσδεκτοι. Σας ευχαριστούμε θερμά.